Hello, φίλοι μου. Σήμερα θα δούμε κάτι ξεχωριστό. Μια μάχη με γαλοπούλες, όπως την προηγούμενη. Μόνο που τώρα είναι με τον αρχηγό. Επειδή τον είχαμε βάλει στο κοτέτσι για να ζευγαρώσει με τη γαλοπούλα για να γονιμοποιήσει μερικά αυγά. Τώρα όμως πρέπει να τον βγάλουμε έξω, αλλά οι άλλοι Γάλλοι έχουν ξεχάσει πώς ήταν ο αρχηγός και η πιθανότητα να του επιτεθούν, όπως είδα πριν που πήγανε να του επιτεθούν. Και αυτή θα είναι η μάχη των τεσσάρων. Και ο καφέ ξεκινάει την ανταρσία πρώτος, εφόσον είναι ο δεύτερος ιεραρχία. Και αυτή τη φορά ο μαύρος είναι το ίδιο ικανό στη μάχη όπως και ο καφέ. Σε αντίθεση με τον λευκό, αν θυμόσαστε όσοι έχετε δει το βίντεο. Τώρα πάει και ο νεαρός μαύρος, που είναι ο γιος του μεγάλου μαύρου. Που έχει πληγές, που σημαίνει ότι πάλιψε με κάποιον, αλλά δεν έχω ιδέα με τι και γιατί. Όσα έλειπα. Θα είναι μια σκληρή μάχη. Τουλάχιστον θα είναι ισότιμη και όχι άνιση όπως η προηγουμένη με το λευκό γάλα. Οι κλωτσιές τους είναι πολύ δυνατές. Όμως είναι ένα θέμα που πρέπει να λυθεί η ιεραρχία. Όπως είχαμε πει και στο προηγούμενο επεισόδιο με τη μάχη, είναι φυσικά πράγματα. Οι πιθανότητες να ιτηθεί ο μαύρος είναι πολύ μικρές. Με το ίδιο δυνατός και περισσότερο. Μην ξεχνάμε ότι ο καφέ είναι μινιατούρα. Ίσως δεν είναι η μάχη των τεσσάρων, εφόσον ο λευκός απλώς δεν έχει μπει ακόμα στο παιχνίδι. Και ο νεαρός μαύρος ίσως διστάζει ελαφρώς. Αλλά τέλος πάντων, ήταν ωραίο για τίτλος. Προς το παρόν, μόνο κλωτσιές και φτερουγίσματα. Οι τσιμπιές άρχουν σε λίγο. Α, ναι, δηλαδή τώρα. Σχεδόν λιγότερο από μια εβδομάδα για μια μέρα. Και οι ιεραρχίες έχουν ξεχαστεί για τα καλά. Ένα κοτόπουλο το έσκασα από το κοτέτσι. Συνεχίζουμε. Thank you.
Είναι σαν να παλεύουν δεινόσαυροι. Κατοικίδι. Ψιάζουμε τα γιγάντια πλάσματα. Πιο πολύ. Είναι ράμφος με ράμφος, κυριολεκτικά. Όμως η μέρα που ο καφέ θα αναντιόνονταν στο μαύρο, θα ερχόταν μια μέρα ούτως ή άλλως. Το μόνο που έμενε είναι το πότε. Και όπως είχαμε πει και στο προηγούμενο βίντεο, η μάχη για ιεραρχία είναι κάτι εντελώς φυσικό, που έρχεται από μόνο του και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα γι' αυτό, εκτός και να τα χωρίσεις σε άλλο κλουβί, αλλά όσο πιο χώρια είναι, τόσο πιο πολύ ξεχνούνται αυτά τα πράγματα. Άρα ήταν ανάγκη για την αναπαραγωγή. Είναι μια 100% φυσική μάχη. Τίποτα δεν είναι στημένο. Κανένας από τους δύο δεν έχει εκπαιδευτεί, δεν έχει γεννηθεί με έξτρα μαγικές ικανότητες μάχης. Είναι και τα δύο φυσικά προϊόντα που μάχονται για τη φυσική τάξη των πραγμάτων. Όπως είχαμε αναφέρει, το χοντρό πετσί στο κεφάλι τους τα εμποδίζει να ματώσουν. Είναι πολύ δύσκολο να ματώσει αυτό το πράγμα. Τόσο και αν είναι νεαρό ή θηλυκό, ή απλώς αν η μάχη είναι πολύ βίαιη. Όμως και στην προηγούμενη μάχη που κράτησε περίπου 30 κάτι λεπτά, δεν υπήρχε σχεδόν καμιά πληγή, ελαφρώς ρατζουνιές που αχνοφαινόταν. Οι ψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν τώρα ίσως κουράζουν πιο εύκολα τα όντα. Όμως τα πουλιά έχουν μεγαλύτερη αντοχή στις ψηλές θερμοκρασίες. Ίσως επειδή και η θερμοκρασία του σώματός τους αγγίζει τους 48 βαθμούς στο φυσιολογικό. Τώρα δεν ξέρω αν έχεις 38 βαθμούς στη φυσιολογική θερμοκρασία, αν αντέχεις πιο πολύ τη ζέστη, το κρύο ή δεν έχω, αλλά κάπου παίζει ρόλο και αυτό. Στην αντοχή είμαι σίγουρος. Μην ξεχνάμε ότι ο μαύρος ήταν ο πρώτος από τον καφέ, αλλά δεύτερος από τον άσπρο. Αλλά όπως είχαμε πει, ο άσπρος δεν ήταν πολύ ικανός ποτέ για μάχες και τον νίκησε εύκολα. Οπότε είναι σαν να ήταν πάντα πρώτος. Αυτές τις στιγμές που είναι ράμφος με ράμφος, πρέπει να είναι οι πιο δυσόρυτες. Ο ένας έχει βυθίσει το στόμα του στο στόμα του άλλου. Τρίβουν τους λαιμούς τους σαν να πάει να το σπάσουνε. Να μου γράψεις στα σχόλια αν είμαι καλός κάμεραμάν για ντοκιμαντέρ και πιάνω καλά τα πλάνα. Ειλικρινά τώρα, θέλω να το ξέρω αυτό. Δεν νομίζω έχετε χάσει πολύ καλά πλάνα. Νομίζω τα πιάνω όλα καλά. Με ελάχιστα χιλιοστάμα το κεφάλι τους φαίνεται λίγο εκτός. Να μου γράψεις αν είμαι καλός καμεραμάν. Στην ουσία, αυτή η μάχη είναι μια μάχη νορμάλ γαλοπουλών, αν εξαιρέσουμε πως ο καφέ είναι μινιατούρα. Γιατί το άλλο, πως είχαμε πει, λόγω πάχους είναι ανίκανο να παλέψεις κανονικά. Με λίγες κλωτσίες έχει βγει νοκάουτ. Εκτός και είναι κάποιος καινούριος, όπως την προηγούμενη φορά που ήταν η πρώτη φορά που πάλευε με τον καφέ και είχε επιμονή. Αλλά και πάλι δεν ήταν νορμάλ μάχη. Ίσως όταν μιλάω κάπου χάνεται ο στόχος από την κάμερα, γιατί μπορεί να χαζεύω. Να, πάλι είναι στόμα με στόμα. Ακούτε τα ρουθουνίσματα.
γκρεμίζουν τα λουλούδια. Δεν πειράζει, είναι μαλακής. Ο αρχηγός δεν θα πατήσει τη μάχη για την αρχηγία του τόσο εύκολα. Ήταν και θα είναι ο αρχηγός. Με εδώ έχει σκατένιες βελανιδιές με αγκάθια και δεν μπορεί να πατάω πιο βαθιά. Σκατό πράγματα με αγκάθια. Το έχω ξαναπεί, τα μισό τα αυτά με τα αγκάθια. Ίσως είναι λίγο άστοχο γιατί εδώ τσιμπάνε τα κλαδιά και μπερδεύονται. Εντάξει. Τον βρήκαμε, το ήθελα μας. Δεν ξέρω αν ενοχλώ που μιλάω και σας αποσπάω από το να βλέπετε. Εγώ θέλω να μάθω αν είμαι καλός καμεραμάν πάντως. Άμα θέλετε όμως πείτε μου και αν αποσπάω. Του κόλλησε η μύτη στο σήμα. Εντάξει. Ας το λυρί σου, καλέ ήσυχο. Έχει τσιμπήσει το λυρί του. Αυτά είναι τα θέματα με τις μάχες. Ας το, αυτό δεν πρέπει να το τσιμπάς. Είναι δικό σου, ναι. Έχουν και πούπουλα. Και εγώ δεν έχω και ζεσταίνουμε. Αυτά δηλαδή τι κάνουνε. Δεν έχω ιδέα αν υδρώνει κιόλας. Ίσως κάμια φορά μα χάνεται και λίγο στόχος από την κάμερα να είναι επειδή έχω χαζέψει εγώ με την μάχη. Δεν ξέρω αν ακούσει και αυτό και στην κάμερα τόσο καλά να χρου. Ήταν όταν ρατζουνίστηκε το εσωτερικό του στόματος ενός από τον δύο, νομίζω του μαύρου. Το φοβίζει να τσούζει. Ειδικά να έχουν τόσο κοφτερό και σκληρό ράμφος και δυνατό τσίμπι, μην ξεχνάμε. Ο καφέ μοιάζει να απομακρύνεται. Όχι, λάθος μου. Αλλά ακόμα θα έχει να αντιμετωπίσει τον Λευκό και τον γιο του πιθανότατα. Αλλά γι' αυτό δεν είμαι τόσο σίγουρος. Είναι ακόμα μικρό. Τουλάχιστον τώρα απομακρύνθηκαν από τα σίδερα, μάλλον τα σειρματοπλέγματα και τα καθερά φυτά. Και είναι ξανά σε ένα νορμάλ πεδίο μας. Όχι πάλι κάτω τα δέντρα. Σκος. Τίποτα, δεν μιλάω σε εσάς, ο άσκος Γάλλος είναι από πίσω μου και κάνει ροζ πράγματα. Και ο καφέ τσιμπάει ένα φύλλο αυτή τη στιγμή.
και μετά από μια μικροσκοπική διακοπή συνεχίσουμε. Ο Αλιονίσκιο έχει εδώ να κάτσουμε. Πέφτουνε πάνω μας. Επάνω μας. Τώρα τι θυμήθηκα. Κάτι χαζά κανάλι που λένε για πληθυντικό ενώ πες να είναι ένας άνθρωπος μόνος στο στούντιο και να μιλάει. Τέλος πάντων. Είναι πάλι πίσω μου άσπρος. Είναι δύσκολο να κινηματογραφήσω όταν γίνονται αυτά τα πράγματα από πίσω σου. Απ' τη μία έχω αυτά και από αυτή αυτόν τον που θέλει να κάνει ροζ πράγματα μαζί μου. Ωραία, και απομακρύνθηκα λόγω του άσπρο και θα ξανάμε στον ήλιο. Τι φάση. Τώρα δικαιολόγω με χάνω όμως γιατί είναι τα φυτά και γίνεται λίγο σκατοκατάσταση. Έχουμε μια καλή θέση εδώ. Αυτά είναι τα λίγα βίντεο που δεν κάνω edit. Άντε πάλι. Όταν παλεύουν κάτω τα δέντρα είναι καλό μόνο να έχει ίσιο. Αλλά όσον αφορά το θέμα λήψης κάποτε είναι απλουσές όμορφο. Είμαστε σε απόσταση αναπνοής από τα όντα. Εντάξει και εγώ μιλάω στον πληθυντικό. Λες και είμαστε πολλοί αλλά εδώ είμαστε σε συνεργείο. Δείτε πόσο κοντά μας είναι. Εγώ είμαι εδώ με το πόντι και αυτός είναι εκεί. Είναι πάνω μου. Τουλάχιστον δεν είναι πάνω μου για τον ίδιο σκοπό που πάει να ανέβει και ο λευκός. Τουλάχιστον τώρα. Κυριολεκτικά πέφτουνε πάνω μας. Yeah.
Ο ένας γάλος προσπαθεί να με βιάσει, οι δύο τσακώνονται, ο άλλος κοιτάει τον τσακωμό και επιχείρει να τσακωθεί. Αυτό δεν το περίμενα. Το ξύλο είναι παντού. Αυτά τα πάντα τα έχετε πιάσει, ποτέ είναι πολύ ωραίο. Όταν τσακώνται είναι ωραία γιατί δεν έχουν δίνει σημασία στο τι τους κάνεις. Ωραία να τα χαϊδεύεις αυτά τα πράγματα. Έχουν πλάκα. Ο καφέ ξέφυγε λίγο και μάλλον τώρα θα τα βάλει με τον άσκο που είναι δίπλα. Έχει και μεγάλο γέννη. Ναι, πολύ μαγικά. On. Δεν και τα ωραία του πάντια. Και τώρα μάλλον θα τα βάλει μαζί το γιος του. Είναι καθαρό αιμο, ίδιο είδος. Μόνο που δεν είναι ίσια σε ηλικία. Άμα ήταν ίδια, τα πάντα θα ήταν πιο δύσκολα. Για τον μεγάλο που έχει ήδη κουραστεί από την προηγούμενη μάχη. Δεν ξέρω αν ακούσει και αυτό. Θα ήταν πιο δύσκολο που έχει κουραστεί από την προηγούμενη μάχη. Ναι. Χέστη. Επειδή η μάχη ξεκινάει από την αρχή, με αυτούς τους δύο πρέπει να αρχίσουν όλα κανονικά. Να ζυγίσουν τον εχθρό και μετά πλωτιές, τσιμπιές, καταλάβατε. Προς το πάνω δεν έχω κόψει τίποτα, είναι 25 καθαρά λεπτά. Άρα ίσως πρέπει να κόψω εδώ μέχρι να αρχίσει κάτι να γίνεται. Και τσακώνεται ο πατέρας με το γιο. Μια εβδομάδα χωριστά και γι' αυτά η μάχη της ιεραρχίας στην ουσία ξεκινάει από το μηδέν. Ναι. Είναι δύο ισόπαλα όντα. Δύο μάλλον ισοδύναμα όντα. Ίδιας ράτσας. Με μόνη διαφορά την ηλικία και ελαφρώς το μέγεθος. Μόνο που ένας έχει ήδη εξαντληθεί σχετικά την προηγούμενη του μάχη. Να δούμε τώρα στην αλλαγή αντιπάλου, τι θα γίνει. Φύγεσαι από εδώ. Να πάρω και τις μπαντούφλες μήπως χρειαστούν.
Τώρα που αρχίζει πάλι από το μηδέν η μάχη για τα δύο άλλα και έχει κλωτσιές και μπουνιές, θα πρέπει να απομακρυνθώ για να μην τραυματιστούμε. Μη πιάνας μου βοήθεια. Ναι. Δεν ξέρει με ποιον να πρωτοπαλλεύσει πιθανώς. Είναι συγχυθμένο. Και όπως είπα, μάλλον τα παρατάει εύκολα ο μαύρος. Γιατί είναι ακόμα μικρός, αλλά ακόμα έχει να τα βάλει με τους άλλους. Προς το παρόν νίκησε, αλλά δεν είναι τίποτα αυτός ο μικρός μπροστά στα άλλα που τον περιμένουν, που έχει ήδη ξαναπαλέψει βέβαια. Αλλά μέχρι τη νύχτα σίγουρα όλα τα πράγματα θα έχουν επιστρέψει στους αρχικούς ρυθμούς τους. Και ξανά με τον καφέ. Όταν κλωτσάνε δεν είναι καλό να είσαι δίπλα και έξυπνο. Αλλά αν τσιμπάνε είναι όλα εντάξει. Γιατί δεν θα σε χτυπήσουν με κλωτσιές και φτερουγιές. Κουράστηκα εγώ που ηχογραφάω, ξέρω εγώ. Ενώ θα παλεύουν. Παίζει εγώ να είμαι πιο κουρασμένος από αυτούς. Προς κάθε.
Η αλήθεια όμως να λέγεται, εγώ είμαι με τον αρχηγό. Και τόσο να αποπαλεύουν κάποτε φοβάμαι μήπως όντως χάσει. Άρα σίγουρα θα φέρει και να χάσει μία στις τόσες. Θα ξαναέρθει ο Ατσανταρσίας γι' αυτόν, δεν θα ανοιχτεί να χάσει τη θέση του. Δεν ξέρω αν ο ίδιος θυμάται ότι ήταν αρχηγός. Δεν ξέρω αν τα άλλα το θυμούνται, απλώς επειδή έχουν άνθρωποι σε επαφή μια εβδομάδα, έχουν ξεχάσει τη δύναμη ενός του άλλου και επιχειρούν μια νέα μοίρα για τον εαυτό. Και λίγο το φαγητό τα έκανε να ξεχαστούν, αλλά όχι. Να και χελώνα. Δεν είναι αγοράκι, οπότε δεν είναι χελωνιτσάκι. Καλό, κοίτα ζαλού, αλλά πήρα την τελευταία.